Είμαστε εδώ μαζί με τον Στέφα Σβάβ, ο οποίος θα μιλήσει στο Λίμπερο 107,4. Έχουμε αρκετά να πούμε. Θα μας βοηθήσει και στη μετάφραση ο Γρηγόρης Αυτερίδης από το Open. Καταρχήν, να ρωτήσουμε Γρηγόρη τον Στέφαν πώς νιώθει άλλη μια προετοιμασία με τον ΠΑΟΚ, η τρίτη στη σειρά. One more pre-season for you with ΠΑΟΚ. How do you feel about that? How you see that pre-season? Yeah, first of all, I'm happy to be here again for the next preseason. Right now, I feel good. I'm fit. After the vacation, I'm full of energy, full motivated. Everything is fixed with my contract, so full focused and looking forward to start the season soon. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ για ακόμα μία προετοιμασία. Νιώθω καλά, νιώθω έτοιμος, είμαι αρκετά fit. Έχοντας κάνει τις διακοπές μου, έχω πλέον κίνητρο και είμαι συγκεντρωμένος για να μπορέσω να βοηθήσω την ομάδα. Ήταν για σένα ένα καλοκαίρι με αβεβαιότητα, με άγχος, με αγωνία, γιατί δεν ήρθε η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ απευθείας. Υπήρξαν κουβέντες. Μάθαμε και το έχεις πει και ο ίδιος ότι είχες προτάσεις και από Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, και από την πατρίδα σου, και από την Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος. Πώς το έζησες στο διάστημα πριν συμφωνήσεις με τον ΠΑΟΚ να παραμείνεις στην ομάδα για ακόμα 2 χρόνια? Can you tell us your feelings all that summer during the previous period in which you hadn't signed with ΠΑΟΚ, and as you have told, you had also some proposals from other Greek teams like Panathinaikos and other teams abroad. How you felt about that? Was it stressful for you? Can you tell us your feelings? Okay, the last game with the cup final we lost, we were all very disappointed, but before I left after this final to my vacation, I had a talk with the coach, and because my contract was finished, because the option was not possible to take for both sides. And the coach told me that his target is to keep me here. And so I left in my vacation, and first 2-3 weeks I really shut down. I wasn't thinking about something else. And after, of course, it's going to the end of the vacation, I want to have a solution. And I know that the people appreciate me here. And the coach also wants me to stay here. So also I said to him, my first talks about the new season will be with ΠΑΟΚ. If we can find the agreement also, which is good for me, I give him my word that I will stay. And finally, also if it was a bit late, we found a good agreement for me and for the club as well. And that's why I want to talk first to ΠΑΟΚ, and in the end we found agreement, so I wasn't thinking too much about other clubs. Of course, in the background, we were prepared if something is going wrong with ΠΑΟΚ. We had some other options, some interesting options. But I'm happy that everything went good in the end with ΠΑΟΚ. Μετά το τελικό ήμασταν όλοι αρκετά απογοητευμένοι, γιατί δεν καταφέραμε να το κατακτήσουμε. Πριν φύγω για διακοπές είχα μιλήσει με τον προπονητή, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό μου και γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα και για τις δύο πλευρές, και για τη δική μου και για το ΠΑΟΚ, να ενεργοποιηθεί αυτή η οψιόν στο συμβόλαιό μου. Μου είπε ο κύριος Λουτσέσκο ότι θέλει πολύ να μείνω και να με κρατήσουν. Για 2 εβδομάδες στο ξεκίνημα των διακοπών μου προτίμησα να μην ασχοληθώ με τίποτα, να είμαι ήρεμος και να ξεκουραστώ. Μετά ξεκίνησε να με απασχολεί το τι ακριβώς θα γίνει με το συμβόλαιό μου. Ένιωσα την εκτίμηση του κόσμου, μίλησα ξανά με τον προπονητή, του υποσχέθηκα και του είπα ότι πρώτα θα μιλήσω με τον ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ θα έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Η αλήθεια είναι ότι άργησαν λίγο τα πράγματα να εξελιχθούν όπως θα ήθελα και έκανα αναγκαστικά και κάποιες δεύτερες σκέψεις μιλώντας και με άλλες ομάδες για να δω ποιες είναι οι επιλογές μου. Τελικά έστω και αργά βρέθηκε μια λύση με τον ΠΑΟΚ, είναι κάτι το οποίο με ικανοποιεί πάρα πολύ και είμαι πολύ χαρούμενος για αυτό. Όλες αυτές τις μέρες βλέπουμε ότι είσαι πάρα πολύ χαρούμενος, δηλαδή το ζεις, φαίνεται και σε κάποιον που βλέπει την προπόνηση. Τι είναι αυτό που σε έκανε να έχεις τον ΠΑΟΚ πρώτη προτεραιότητα, γιατί όπως είπες, προτάσεις είχες, δεν θα δυσκολευόσουν να βρεις κάποια άλλη ομάδα να συνεχίσεις την καριέρα σου? All the days in pre-season, we are seeing Stefan, a very happy player in the trainings and a very motivated player in the trainings. What make you be so happy and so motivated in the team? And
which is the thing that played the more significant role in order to take your decision and stay in the team and not signing another proposal that you had? No, first of all, we have really good guys here in the team. We have a good atmosphere. Okay, we took a lot of young players as well. They have also a lot of energy, a lot of commitment. The trainings are really well. And yes, it's a pleasure to be healthy, to play football, to be a professional player, to go every day on the training pitch is really nice. And especially here for me, because the last 2 years for me, were nice. I was fit all the time. And I like to be here with the guys, with the club, with the coach. Yes, in general, all makes me happy here. That's why my decision in the end was also to stay here, to be 2 more years here with PAOK. My family feels really, really well as well in Thessaloniki, and people are gentle, friendly. So in total, we are happy. And yes, of course, I'm happy that other people see this also on the pitch, because if you are happy and you like to play football, it means that you do something right, and also it should be the right way to be successful in the end, if you feel happy. Είναι πολλά τα καλά παιδιά που έχουμε στην ομάδα και αυτό δημιουργεί μια πολύ καλή ατμόσφαιρα. Οι νέοι ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει έχουν βοηθήσει και αυτοί σε αυτό, έχουν δώσει ενέργεια, έχουν κάνει ακόμα καλύτερο και πιο θετικό το κλίμα. Είναι χαρά μου και νιώθω πάρα πολύ καλά που όλα πηγαίνουν ωραία στις προπονήσεις. Είναι θετικό για εμένα το γεγονός ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν είχα ιδιαίτερα προβλήματα τραυματισμών και θα ήθελα να συνεχιστεί αυτό προφανώς. Όλα πηγαίνουν πολύ ωραία και απολαμβάνω το ότι είμαι εδώ, το ότι δουλεύουμε σε αυτό το κλίμα, το ότι δουλεύουμε τόσο πολύ καλά. Είμαι χαρούμενος στον ΠΑΟΚ και στη Θεσσαλονίκη. Το ίδιο συμβαίνει όχι μόνο για μένα αλλά και για την οικογένειά μου. Λαμβάνουμε πολύ θετική ενέργεια από όλους τους ανθρώπους και στο κλαμπ αλλά και στην πόλη. Και είναι το πιο σημαντικό πράγμα να είσαι χαρούμενος, να μπορείς να παίζεις με αυτόν τον τρόπο, όντας χαρούμενος ποδόσφαιρο. Και αυτό όχι μόνο σου δίνει κίνητρο, αλλά σε κάνει να μπορείς να πετύχεις και τους στόχους σου. Ο προπονητής Στέφαν λέει συχνά ότι η περσινή χρονιά ήταν σούπερ επιτυχημένη. Έγινε μια υπέρβαση λόγω του προγράμματος, των απαιτητικών αγώνων. Ο κόσμος θέλει τίτλους. Το γνωρίζει και ο ίδιος. Θέλει ένα πρωτάθλημα, θέλει κύπελο. Η πορεία στην Ευρώπη σίγουρα ήταν επιτυχημένη. Τι δεν πήγε καλά σε βαθμό ώστε ο ΠΑΟΚ να κλείσει τη χρονιά με ένα τρόπαιο, ή το πρωτάθλημα ή το κύπελο στο τελικό με τον Παναθηναϊκό? Although Mr. Λουτσέσκου, when he has the ability, he is saying that it was very good season, the last season, not only the championship, the cup and also in Europe. Finally, you couldn't achieve to have a trophy. And that's, if we can say that, a problem for a club like PAOK. And the question is, what, according to your opinion, PAOK missed in order to achieve his goal, having a trophy in the championship, in the cup, because in Europe you had a very good times in the last year? Yes, it was a really long and tough season. As you said, the most important in the end is to take trophies in football. For that's why we are training hard, for that we are working all the year. We were really close to take a trophy. I think we should deserve it to win the cup final, but it is a decision game, one game. We did our best in the end. We couldn't reach the trophy. This was the most biggest opportunity for us to take the trophy. And unfortunately, we couldn't do in the final. In the league, okay, the trophy was far, to be honest. We were not able to be consistent enough to go in the competition with Olympiacos to take the trophy. And in the Conference League, yes, you never know if we would pass Marseille, which really was possible. As you saw the games, everything is possible. But yes, we wasn't able in the end. And what we need to change for the new season is maybe, of course, in the league, not maybe, for sure, in the league, to be more consistent if you want to fight for the title. We cannot drop points against small opponents. Also, in the playoff, we need to be much better than the last season. In the cup, we should do just the same way to go into the final. And as I said, final is always one game. Everything can happen. But just to do the same as last year in the cup, just be maybe also more luckier in the final and we can take the trophy as well. And
in the Conference League this season. Okay, we will see. First of all, we need to be focused on the qualification games. We need to beat three opponents to enter in the group stage. This is our first target right now. And after, we will see how far we can go. But now, just full focus to enter in the group stage. Ήταν μια μεγάλη σεζόν και μια πολύ απαιτητική σεζόν. Το πιο σημαντικό, έχετε δίκιο, είναι όντως να κατακτά μια ομάδα στον ΠΑΟΚ τα τρόπαια. Γι' αυτό δουλεύαμε, γι' αυτό δουλεύαμε, το αξίζαμε πέρσι. Τελικά δεν τα καταφέραμε. Ήταν ένα παιχνίδι, μιλώντας για τον τελικό του κυπέλου, που δώσαμε τον καλύτερό μας σε αυτό, αλλά δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τον στόχο που ήταν να είμαστε εμείς οι κυπελούχοι στο τέλος. Στη Λίγκα, μιλώντας για το ελληνικό πρωτάθλημα, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ήμασταν μακριά. Δεν καταφέραμε να είμαστε τόσο συνεπείς στη μάχη του πρωταθλητισμού, τουλάχιστον αυτό είναι που εννοεί. Δεν μπορέσαμε να παλέψουμε ως το τέλος με τον Ολυμπιακό. Μιλώντας για την Ευρώπη, όλα ήταν πιθανά όταν φτάσαμε στα παιχνίδια με την Μαρσέη. Ουσιαστικά στις λεπτομέρειες είναι το ότι δεν καταφέραμε να πάρουμε την πρόκριση και να ξεπεράσουμε και το εμπόδιο της Μαρσέη. Αυτό που θα πρέπει να έχουμε την ερχόμενη χρονιά είναι να είμαστε πιο συνεπείς και να παίρνουμε τους βαθμούς με τους μικρότερους θεωρητικά αντιπάλους. Αυτό είναι που μας έλειψε. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να κάνουμε πρωταθλητισμό. Στο κύπελο μας αρκεί να έχουμε μια αντίστοιχη πορεία με την φετινή, να μπορέσουμε να φτάσουμε μέχρι τον τελικό και, μιλώντας για αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι, να είμαστε και πολύ καλοί εμείς, καλά προετοιμασμένοι, αλλά σίγουρα να είμαστε και λίγο πιο τυχεροί. Ενδεχομένως εννοεί ότι αυτό έλειψε και από την ομάδα φέτος. Στο conference και συνολικά στην ευρωπαϊκή παρουσία του ΠΑΟΚ, αυτό που μας απασχολεί τώρα είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε την πρόκριση στους ομίλους. Αυτό είναι για εμάς το πιο σημαντικό. Αφού καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκληση στους ομίλους, μετά θα δούμε πόσο μακριά μπορούμε να φτάσουμε. Από τη δική του παρουσία έμεινε ευχαριστημένος. Ξεκίνησε βασικός, έπαιξε πολλά παιχνίδια δίπλα στον Κούρτιτς, στη συνέχεια ξεκινούσε από τον πάγκο, ξαναβρήκε τη φόρμα του στο τέλος. Σε σχέση με την πρώτη του χρονιά στον ΠΑΟΚ, πώς κρίνει τη δεύτερη, την περσινή? You are a very experienced player and that helps you judge also better yourself. In comparison to the first year that you had in PAOK, you personally, are you satisfied with how you played all the year, the last year in the team? At first you were a player for the first 11. In the second part of the season, you were coming from the bench. More generally, are you satisfied with what you gave to the team? Let's say the last 1.5 years was almost perfect for me. After, of course, I had a small injury before the winter break came. And the last 6 months wasn't anymore that successful for me. But I think all the people saw also that I gave my best even when I entered all the games from the bench, and I gave the team something from the bench as well. But of course, it's not my target to enter all the time from the bench. But we are a team with a huge group, and in some moments you need to accept your role. But I think in the end, I fought back and I was more close to be a starting 11 player again. I had some good games in the starting lineup in the end. Yes, of course, it wasn't perfect in the whole season, because in the second season I started very well in the beginning with the international games and also with the league games. And after the injury, I had some problems. And I think it showed my mentality that I never gave up, and then I fought back in the end and had good games again. So I'm looking really forward for the third season to be consistent and to help the team from as a starter, even when I enter from the bench, to give my best and to be successful in the end. Because if we would take a trophy last season, it would be one of the most successful seasons in the histories of the club. So you can see that these very small details also as a player, as for me. And yes, I know that with my energy now, with my fitness now, that I can be like most of the time a good player here in PAOK. Το πρώτο 1,5 χρόνο ήταν όλα σχεδόν τέλεια για εμένα.
Μετά η αλήθεια είναι ότι είχα ένα τραυματισμό ο οποίος με ταλαιπώρησε. Το τελευταίο εξάμηνο δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο. Όλοι όμως, τουλάχιστον αυτό αισθάνομαι εγώ, αναγνωρίζουν ότι έδωσα τα πάντα ερχόμενος από τον πάγκο. Φυσικά δεν είμαι ένας παίκτης που θέλω να έρχομαι από τον πάγκο. Θέλω να αγωνίζομαι στη βασική δεκάδα. Στο τέλος της χρονιάς είχα καλά παιχνίδια. Έδειξα την ικανότητά μου, τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Έδειξα ότι μπορώ να βοηθήσω την ομάδα. Επέστρεψα και σε κάποιους αγώνες στην ενδεκάδα και ήμουν σημαντικός για το κλαμπ. Μιλώντας συνολικά για την περσινή δεύτερη σεζόν, στο ξεκίνημα της δεύτερης σεζόν όλα πήγανε πάρα πολύ καλά. Ακόμα όμως και όταν τα πράγματα δυσκόλεψαν για μένα με αυτόν τον τραυματισμό που με ταλαιπώρησε, κατάφερα να δείξω την οτροπία μου, να δείξω σε όλους ότι δεν τα παρατάω ποτέ και ότι παλεύω μέχρι το τέλος. Ανυπομονώ για την τρίτη σεζόν. Θα ήθελα να δώσω τον καλύτερό μου αυτό και να συνεχίσω να βοηθάω τον ΠΑΟΚ. Είτε θα ξεκινάω από στη βασική ενδεκάδα είτε ερχόμενος από τον πάγκο. Θέλαμε πολύ να πάρουμε αυτό το τρόπαιο την χρονιά που μας πέρασε, γιατί με αυτόν τον τρόπο και με αυτά που κάναμε στην Ευρώπη θα ήταν μια πιο επιτυχημένη σεζόν του ΠΑΟΚ. Είμαι ευχαριστημένος και χαρούμενος για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι τώρα, για την φυσική κατάσταση δηλαδή και τον τρόπο με τον οποίο ξεκινάω τη χρονιά, και πιστεύω ότι έτσι και αν συνεχίσω με αυτόν τον τρόπο μπορώ να βοηθήσω πάρα πολύ και την ομάδα και στην τρίτη χρονιά μου σε αυτή. Είναι πλέον από τους πιο παλιούς στην ομάδα και τους πιο έμπειρους. Σε ένα καλοκαίρι που φύγανε παιδιά που συνδύασαν το όνομά τους με τίτλους. Ο Πασχαλάκης, ο Κρέσπο, ο Βαρέλα. Ήρθαν νέα παιδιά ως επιτοπλίστων. Αν τον ανησυχεί κάτι, γιατί δεν είναι εύκολη μια μετάβαση μιας ομάδας σε ένα άλλο στυλ με περισσότερους νέους στο ξεκίνημα μιας νέας προσπάθειας. Αν του αρέσει όλο αυτό, αν νιώθει περισσότερη ευθύνη όντας από τους πιο έμπειρους. When you came to PAOK, there were also a lot of other experienced players, like Andre, who is still here, like Paschalakis, who is not now in the team. This summer, there was a big transition with a lot of young players coming in the club. How you see now your new role as a more experienced, and how, as a more experienced player, see and feel about the upcoming season? Are you nervous, for example, that this situation with a lot of young players cannot give the PAOK the ability to fight for the championship until the end? Or are you okay because they are talented? How you see it? Okay, as my situation, it's true. When I arrived here, there was more old players than me and more experienced players. But in my previous club, I was like 2.5-3 years also the captain of my previous team, which was a big team as well. So, of course, now some experienced players left, but I think we still have enough experienced players here, like Andre, Omar, me as well. Now I'm 31, Nelson Oliveira, which is also a lot. So I think we still have enough. Yasmin is here, so I think we have a good mix. It's true that there is a little bit of transformation. But of course, the young players, they will have our help also outside of the pitch and of course inside of the pitch. But as I said, I think we still have enough, and the mixed and the young players are helping for sure PAOK, and also us older players in the trainings to push to be always 100% in the trainings, because of course they have a lot of energy, they are a lot motivated, and I think both sides, the experience and the young players, will have a lot from each other this season. So we just need to find a good balance and to be consistent. Αρχικά, όταν είχα έρθει, όντως ήμουν από τους πιο έμπειρους, αλλά υπήρχαν και αρκετοί ποδοσφαιριστές πιο έμπειροι από μένα, μιλώντας και για την παρουσία τους στην ομάδα, στον ΠΑΟΚ. Στην περασμένη μου ομάδα όμως ήμουν αρχηγός για πάνω από 2 χρόνια και είχα την δυνατότητα να παίζω αυτόν τον ρόλο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Ναι, έχουν φύγει οι έμπειροι ποδοσφαιριστές από τον ΠΑΟΚ, αλλά συνεχίζουμε να έχουμε ακόμα ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν παραστάσεις, όπως είναι ο Αντρέ, όπως είμαι εγώ, όπως είναι ο Γιάσμιν, ο Ομάρ, ο Νέλσον Ολιβέιρα. Θα έλεγα καλύτερα ότι έχουμε πλέον ένα μίξ έμπειρων ποδοσφαιριστών και νέων ποδοσφαιριστών που είναι ταλαντούχοι, και θεωρώ ότι αυτό το μίξ, αυτό το μείγμα θα μπορούσε να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, και σε συνδυασμό και με το ότι θα πρέπει να δίνουμε το 100% στις προπονήσεις, να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι, να έχουμε το μεγαλύτερο δυνατό κίνητρο, να βοηθάμε ένας τον άλλον, μπορούμε και με αυτό το μείγμα χαρακτηριστικών, εμπειρίας και ταλέντου να μπορέσουμε στο τέλος να πετύχουμε αυτό που θέλουμε και τους στόχους μας. Πρώτη τελευταία ερώτηση.
με τι θα είναι ευχαριστημένος ο ίδιος στο τέλος της σεζόν, όχι σε προσωπικό επίπεδο, αλλά σε ομαδικό. Δηλαδή, τι θέλει να καταφέρει ο ΠΑΟΚ και ρεαλιστικά τι πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει, γιατί πλέον γνωρίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, γνωρίζει τις ισορροπίες, το ποιος είναι ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, ξέρει πλέον πολύ καλά το ελληνικό ποδόσφαιρο. Two questions more to go, and thank you very much for the whole conversation. Having the experience of the Greek Championship from the last 2 years, you personally, Stefan, with what will you be satisfied speaking for the goals of PAOK? You will be satisfied, for example, having only the championship. You can be also satisfied having the cup. What can you say? Yes, of course, it's about titles. So if we can take a title in the end, we can be satisfied. Of course, it's a long way to take a title. We have 3 opportunities. So if we can take one, of course, more is even better. But of course, the target is to take something in our hands in the end of the season. I think, of course, the championship will be like something really special, because it's over the whole season, and it's great to be with that let's say opponents, which is a big rivalry, to fight for the championship. I hope also that all the Greek clubs which are starting in Conference League or Champions League qualification, whatever, that they go far in Europe to bring points to Greece, that in the next years, like second, third position, can start again in Champions League, Europa League, whatever. And of course, it's also more interesting if these clubs have the same intensity of games like PAOK we had last season. Because also in this case, the playoffs will be more open and more hard for all of the teams to fight for the championship. Because in one case, if a big team goes out early in the international competition, of course it's not good, but it helps them a lot in the league. So we will see. I hope that all enter in the group stages in their competitions, and that we will face teams which have the same intensity of games like us. Θα είναι φυσικά πολύ βασικό και πολύ σημαντικό για εμάς να πάρουμε τίτλους. Το είπα και πριν, αυτό είναι που μετράει στο τέλος. Βέβαια, μέχρι την κατάκτηση των τίτλων έχουμε αρκετό δρόμο, προφανώς γιατί είμαστε στην προετοιμασία. Εμείς ως ΠΑΟΚ θα έχουμε 3 ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να πάρουμε τους τίτλους και στις 3 περιπτώσεις, αλλά σίγουρα θέλουμε να πάρουμε κάποιο από αυτά τα τρόπαια που θα διεκδικήσουμε. Θεωρώ ότι το πρωτάθλημα είναι το πιο ξεχωριστό τρόπαιο από όλα. Θα είναι τέλειο για εμάς να είμαστε νικητές στο τέλος απέναντι στους αντιπάλους μας, με τους οποίους έχουμε πολύ μεγάλη αντιπαλότητα και έχθρα. Εύχομαι όλες οι ελληνικές ομάδες, ακόμα και οι αντίπαλοι μας, να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους των ευρωπαϊκών διοργανώσεων που συμμετέχουν και να τα πάνε αρκετά καλά, για να μπορεί να φέρουν βαθμούς στην χώρα και να υπάρχει ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες την επόμενη χρονιά και τα επόμενα χρόνια να έχουν ένα καλύτερο πλασάρισμα, ουσιαστικά να έχουν καλύτερη ευκαιρία στην ευρωπαϊκή τους συμμετοχή. Θα είναι ενδιαφέρον και για εμάς και για όλους στην Ελλάδα να υπάρχουν πολλές και καλές ομάδες που να δίνουν μάχη για τον τίτλο μέχρι το τέλος στα play-off. Προφανώς εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοί που θα κερδίσουμε, αλλά θα είναι καλό μαζί με τις ευρωπαϊκές συμμετοχές των ελληνικών ομάδων να έχουμε αρκετούς αντιπάλους που θα δίνουμε από παρόμοια φάση αυτή την μάχη για τον τίτλο. Και η τελευταία ερώτηση, διπλή βέβαια, αλλά είναι πιο χαλαρή και πιο εύκολη. Υπάρχει διαφορά κουλτούρας μεταξύ Αυστριακών και Ελλήνων, δεν το συζητάμε. Αν έχει αποκτήσει κάποιες ελληνικές συνήθειες, καλές ή κακές, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Και το δεύτερο ερώτημα είναι τι γίνεται με τις σπουδές του, γιατί ξέρουμε ότι διαβάζει, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που όλη μέρα είναι με το ποδόσφαιρο, είναι λίγο, έχει μια άλλη κουλτούρα γενικότερα. We know that there is a difference between the Greek and the Austrian culture. And the first part of the question is have you, after 2 years in Greece, do you have Greek habits? Also good or bad habits, whatever you want to say. And the second part is we know that you are a very unique player, if we can say that, because at the same time that most players play video games, for example, you prefer to read books, to study. So we want to ask you how is going your studies, and what do you want to tell about that?
Yes, it's true that there is a different mentality between Austria and Greece. But in general, I like the South. For me, it's a pleasure to live some years in the South to see also the mentality. And of course, you can take something positive. And that's the way I take some positive habits from the Greek culture. Also, unfortunately, I took also some bad habits. Let's say now it's difficult for me to drive in Austria. I need to take really care because they control like almost everything. And here everything is a little bit more relaxed. And so now maybe after 2 years, let's see how it's after 4 years. But okay, also what is a bad habit? Maybe I'm used to don't stop anymore. I don't know how to call it in English. The walking areas when the people pass. Example, if I go back to Austria, I need to take really care because for the Austrian people, that's normal that they enter directly in the street. There is even no way that the cars will not stop. Okay, these are the habits, which is not so positive, but for me. But okay, there is a lot of positive aspects, which I like and which we enjoy to live here. And yes, it's true. I'm about my, let's say, hobbies or let's say also about my interests. Okay, I know that my career will go maybe hopefully some more years, but also I'm thinking about my career after. So I decided 2 years ago to study in online exams. And let's say the last 2 years were successful. I'm right now to writing my master exam. I hope I can finish my diploma in, let's say, the winter time. And if I finished my diploma for this is like sports, business and administration, I also want to do the coaching license. This is my next target to start with a coaching license as well. So these two big targets out of sports, let's say, okay, it's sports, but not for my professional football career. But it helps me to prepare for my career after. And I think with these two things, with my diploma for sports administration and business and my coaching license, I am really, really open to do whatever I want in football business. Υπάρχει όντως μια διαφορά νοοτροπίας, όμως εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ζω στον Νότο. Θέλω να βλέπω πράγματα και από την δική σας νοοτροπία, την ελληνική. Θέλω να παίρνω ωραίες συνήθειες και έχω πάρει πολλές ωραίες συνήθειες. Βέβαια, έχω πάρει και αρκετές άσχημες. Είναι για μένα πλέον πολύ δύσκολο να οδηγώ στην Αυστρία. Εκεί τα ελέγχουν όλα. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι πολύ πιο χαλαρά και μετά από αυτά τα 2 χρόνια έχω συνηθίσει να οδηγώ με τον ελληνικό τρόπο. Άλλο ένα παράδειγμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές δεν είμαι τόσο συνεπής στο να σταματάω στις περιοχές και στα σημεία που έχουν προτεραιότητα οι πεζοί. Στην Αυστρία αυτό όχι μόνο δεν είναι φυσιολογικό, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ περίεργο και είσαι υποχρεωμένος να σταματήσεις. Αυτά ίσως θα πρέπει να τα αλλάξω. Αλλά έχω πάρει και πάρα πολλά θετικά πράγματα. Απολαμβάνουμε οικογενειακώς τον τρόπο με τον οποίο ζούμε στην Ελλάδα. Όσον αφορά στις σπουδές, θέλω να έχω για αρκετά χρόνια ακόμα ποδοσφαιρική καριέρα, όμως ξέρω ότι μεγαλώνοντας αυτό το πράγμα σταδιακά με κάνει να φτάνω προς το τέλος και το να παίζω ποδόσφαιρο. Γι' αυτό το λόγο αποφάσισα πριν από 2 χρόνια να σπουδάσω. Πλέον μετά από αρκετές εξετάσεις και προσπάθεια είμαι σε φάση στην οποία πλησιάζω στο να πάρω το μάστερ μου στον αθλητισμό και στις επιχειρήσεις. Αυτό είναι που έχω σπουδάσει. Αυτή τη χρονιά θα πρέπει στο επόμενο εξάμεινο να κάνω και την διπλωματική μου σχετικά με το μάστερ το οποίο προσπαθώ να πάρω. Μετά από αυτό θέλω σίγουρα να ασχοληθώ και με το κομμάτι του προπονητή. Θέλω να πάρω το δίπλωμα προπονητικής. Αυτοί οι δύο είναι οι δύο βασικοί μου στόχοι για την επόμενη μέρα της καριέρας μου. Αφού σταματήσω το ποδόσφαιρο, θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι, αλλά για να μπορέσω να το κάνω αυτό θα πρέπει να είμαι καλά εξοπλισμένος και γι' αυτό το λόγο προσπαθώ και για το μάστερ και θα προσπαθήσω και για το δίπλωμα του προπονητή. Τον ευχαριστούμε που μίλησε στο Λίμπερο. Υγεία πάνω απ' όλα. Thank you very much and best wishes for the τίτλους στη διετία και φέτος και του χρόνου να σηκώσει ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα, 2 κύπελα, 2 πρωταθλήματα, όσα θέλει. To be healthy, because this is the most important thing, and also to have a lot of trophies with PAOK, as many trophies as you want. Και φυσικά καλή δύναμη και στις σπουδές του, γιατί φαντάζομαι δεν είναι και το πλέον εύκολο να είσαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να διαβάζεις για να πάρεις πτυχίο. Best wishes also for your family and also for you according to your studies, because we know that it's not so easy to be a footballer and also study and have that balance as coach Lucescu says. Thank you very much also for the interview. Thank you.